Είναι γνωστό το θέμα της απώλειας βάρους και της επίδρασής της στη μυϊκή μάζα και με αυτό έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές. Το σημερινό θέμα είναι η απώλεια βάρους και επίδρασής της στη μείωση της οστικής πυκνότητας. Ποια είναι τα αποτελέσματα διαφορετικών παρεμβάσεων. Άρα λοιπόν, στο σημερινό Game Changers θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και γνωρίζουμε ότι από παλαιότερα μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι σε διάφορους πληθυσμούς, όπως αυτόν τον πληθυσμό της συγκεκριμένης μελέτης, ότι η μείωση οστικής πυκνότητας του ισχύου αυξάνει το κίνδυνο καταρμάτων σε ενήλικες μεγαλύτερα από τα 65 έτη με επαξαρχία. Τυχειοποιημένες λοιπόν ελεγχόμενες δοκιμές έχουν επιβεβαιώσει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προηγούμενες παρατηρήσεις, αλλά επίσης έχουν δείξει ότι η άσκηση, ιδιαίτερα με αντιστάσεις, μπορεί να μετριάσει ή και να ελαχιστοποιήσει την απώλεια οστικής μάζας. Πάμε λοιπόν μετά το disclaimer στη σημερινή μελέτη. Ποιο είναι το ερώτημά της, τι ισχύει για την απώλεια βάρους και την ταυτόχρονη απώλεια οστικής μάζας μετά από διάφορες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση βάρους. Η άσκηση και η φαρμακευτική δηλαδή το GLP-1, αυτή η ενέσιμη κατηγορία που χρησιμοποιείται στο διαβήτη και στην επαξαρχία, αντιπροσωπεύουν στρατηγικές απώλειας βάρους, στις οποίες ταυτόχρονα εξετάστηκε η επίδραση στην οστική πυκνότητα σε αυτή τη μελέτη. Λίγα λόγια για τη μελέτη, ποιες ήταν οι παρεμβάσεις. Μετά από μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων 8 εβδομάδων με 800 θερμίδες τη μέρα, οι συμμετέχοντες τυχιοποιήθηκαν σε 4 ομάδες για 52 εβδομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν μέτρια έως έντονη άσκηση, πρόγραμμα. Η δεύτερη ήταν η λαγκουτίδη που τυλοποιήθηκε ως τη δόση των 3 μιλιγκράμμ. Η τρίτη ήταν ο συνδυασμός των δύο ανωτέρων. Και το 4 ήταν το εικονικό φάρμακο, την τέταρτη ομάδα. Τι αξιολογήθηκε. Η αλλαγή στην οστική πυκνότητα, στο ισχύο την οστική μοίρα σπονδυλική στήρη και το αντιβράχιο. Μετά, πριν τη δίαιτα των χαμηλών θερμίδων και μετά το τέλος της θεραπείας. Η μελέτη έγινε με DEXA της οστικής πυκνότητας. Πόσα άτομα συμμετείχαν, 195 άτομα. Αναγκρουπ, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, 48, 49, 49 και 49. Μέση ηλικία 43 ετών, 64% γυναίκες, 36% άνδρες, με επαξαρχία και χωρίς διαβήτη τύπου 2. Σε σύγκριση λοιπόν με την ομάδα άσκησης, η οστική πυκνότητα μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα της Λαγκουτίδης, στο ισχύο και στη σποδηλική στήλη. P ίσο 0,03 και ίσο 0,04 αντίστοιχα. Άρα λοιπόν συμπερασματικά, σε αυτή την τυχειοποιημένη κλινική δοκιμή, ο συνδυασμός άσκησης και GLP-1 του φαρμάκου, της Λαγκουτίδης δηλαδή, ήταν η πιο αποτελεσματική στρατηγική απώλειας βάρους, με παράλληλη διατήρηση της υγείας των οστών. Η θεραπεία μόνο με ραγουλτίδι μείωσε την οστική πυκνότητα περισσότερο από την άσκηση με στατιστική σημαντικότητα παρά την απώλεια, παρόμοια απώλεια βάρους. Δηλαδή θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε και την άσκηση σε την προσπάθεια της απώλειας βάρους για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό είναι και το σημερινό Game Changer. Like, subscribe and share και τα λέμε πάλι.